Τώρα λέμε υπολειτουργούν και δεν το λέμε σχήμα λόγου, ναι. Είναι πραγματικότητα. Προσλήψεις δεν υπάρχουν, αποχωρήσεις υπάρχουν, ανάγκες υπάρχουν, νέες αρμοδιότητες υπάρχουν και εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτά. Εδώ να σας πω ένα παράδειγμα στον Άγιο Κήρυκο. Συχνά πυκνά ο αντιδήμαρχος οδηγάει το απορριμματοφόρο. Δεν έχει άλλο. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι? Για να πούμε ότι θα προχωρήσουμε να δώσουμε και ό,τι τυχόν αναπνοή, ό,τι υπάρχει, που το λένε διαθέσιμο. Εγώ ειλικρινά θα ήθελα να μας το κάνουν πολύ πιο γιανό τη λέξη διαθέσιμο. Τι σημαίνει διαθέσιμο για τους Δήμους? Αυτά που δεν είναι δεσμευμένα, μα θα δεσμευτούν ενδεχομένως αύριο που θα έρθει το τιμολόγιο. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν η ΣΑΤΑ στο Δήμο Ικαρίας, κρατήστε το νούμερο, η ΣΑΤΑ για να κάνουμε έργα επενδυτικά στο νησί είναι 170.000 επί τρεις φορές. Έχει διαθέσιμα. Κύριε Δημαρχέ, έχει ταμιακά διαθέσιμα αυτή τη στιγμή σε κάποια άλλη τράπεζα ο Δήμος Ικαρίας? Κοιτάξτε, ταμιακά με αυτή την έννοια δεν είναι διαθέσιμα. Είναι χρήματα τα οποία στον προϋπολογισμό μας έχουν καταγραφεί, είναι κατανεμημένα. Έρχονται και φεύγουν δηλαδή. Που φεύγει, ναι. Κάποιο έργο ενδεχομένως θα γίνει, υπάρχει κάποια υπηρεσία θα γίνει. Υπάρχει κύκλος εργασιών με λίγα λόγια. Ακριβώς. Τη μια μας ζητούν να δώσουμε, αν έχουμε διαθέσιμα και φυσικά δεν ξέρουμε μέχρι πού και γιατί και πότε κτλ. Την ίδια στιγμή, ο μοναδικός σταθμός που λειτουργεί στην Ικαρία, παιδικός σταθμός, ενδεχομένως να μην έχουμε από το Σεπτέμβριο να λειτουργήσει, γιατί το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που μέσω ΕΤΑ χρηματοδοτείται δεν έχει ανοίξει. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Επίσης δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο τι χρηματοδότηση θα υπάρχει ώστε για να μπορούν να γίνονται εγγραφές από τους γονείς για να δούμε τι χωράει. Μάλιστα. Όταν αυτή τη στιγμή δίνουμε μάχη και σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο να μην κλείσει το μοναδικό σχολείο που έχουμε στην Ικαρία, σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όπου έχουμε από ό,τι φαίνεται δρομολογεί τη διαδικασία να κλείσει και αυτό. Όταν λοιπόν αυτά συμβαίνουν, μας δεν δώσουμε και χρήματα. Όπως το είπατε, έχουμε πολλά θέματα. Σας είπα σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και μεταξύ άλλων είναι και αυτό το θέμα. Μάλιστα. Έχουν ξεσηκωθεί οι γονείς, εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια, γιατί θα πάει για κλείσιμο και αυτό το μοναδικό σχολείο ειδικής αγωγής, το οποίο δεν φαίνεται ότι δεν έχουν πρόθεση να προχωρήσει.